Όσοι αγαπάτε τη γυμναστική, τον αθλητισμό, τη διατροφή, το υγιεινό lifestyle, το fitness life γενικά, σίγουρα θα έχετε προσπαθήσει να μεταδώσετε αυτή τη συνήθεια στους κοντινούς σας, είτε είναι η κοπέλα σας, η κολλητή σας, οι γονείς σας, οποιοδήποτε. Και θα έχετε δει πόσο δύσκολο είναι. Πόσο δύσκολο είναι να πείσεις κάποιον που δεν ασχολείται με όλα αυτά να ξεκινήσει. Αυτό προσωπικά από όλα τα χρόνια που ασχολούμαι έχω καταλήξει ότι οφείλεται σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η ψυχολογία, το πώς νιώθουμε, και το δεύτερο είναι το τεχνικό κομμάτι, ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η ψυχολογία όμως είναι πιο σημαντική. Δηλαδή, κάποιος δεν έχει εσωτερικό κίνητρο. Είναι πολλοί που για να ξεκινήσουν έτσι να φτιάξουν τη διατροφή τους, να χάσουν κιλά, να δείχνουν πιο ωραία τη γυμναστική και όλα αυτά, πρέπει να έχουν φτάσει εντελώς στον πάτο που λέμε. Να έχουν τέρμα τραγικό σώμα, να έχουν κρεμάσει, να έχουν πολλά παραπάνω κιλά, να νιώθουν απέσια για το σώμα τους. Αν δεν φτάσουν σε αυτό το σημείο, δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθούν και να ξεκινήσουν την αλλαγή. Οπότε δεν το θέλουν αληθινά. Και αν κάποιος το θέλει πραγματικά, δεν μπορεί να το κάνει και τίποτα. Ένα άλλο κομμάτι που ανήκει στην ψυχολογία και πολλοί το παραβλέπουν είναι το περιβάλλον μας. Και κυρίως τα κοντινά μας άτομα. Το έχω κάνει και βίντεο αυτό πριν 4 χρόνια περίπου. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που καίει κόσμο, λέγεται. Και μιλάει για τους συγγενείς κυρίως. Την κοπέλα μας πάλι, τη γιαγιά μας, τους φίλους μας. Που όταν έχουν ένα πιο καθιστικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα δεν προσέχουν τη διατροφή τους, δεν τους νοιάζει, τρώνε απ' έξω, μαγειρεύουν με πολύ λάδι, μαγειρεύουν τηγανιτά κλπ. Δεν μπορείς εσύ να ξεκινήσεις, επειδή αυτοί είναι κοντά σου και σε επηρεάζουν συνέχεια αρνητικά. Σε ρίχνουν, είναι τοξικοί που λέμε, είναι αρνητικοί προς τους δικούς σου στόχους και δεν σε βοηθούν καθόλου. Ειδικά όταν ξεκινάς κάτι για πρώτη φορά και δεν έχεις εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, διατροφή, γυμναστική, οτιδήποτε, θέλεις να έχεις στη ζωή σου βοηθήματα που λέμε. Να μην έχεις εμπόδια. Και όταν τα κοντινά σου άτομα είναι εμπόδια, είναι πολύ δύσκολο για σένα. Οπότε πρέπει να τους το κόψεις μαχαίρι, είτε να απομακρυνθείς από αυτούς, να τους βγάλεις από τη ζωή σου, να τους ξεκόψεις. Και αν δεν γίνεται αυτό επειδή μένεις μαζί τους ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τους εξηγήσεις και να πας κόντρα και να τσακωθείς ίσως, για να καταλάβουν ότι οι στόχοι σου είναι πάνω απ' όλα. Προσωπικά και εγώ και πολλοί άλλοι που έχω συζητήσει και έχω αναλάβει έχουν καεί από αυτό το θέμα. Είτε επειδή τα φτιάξανε μια κοπέλα, είτε επειδή χωρίσανε, είτε επειδή το πάνε τέλεια 6 μήνες και μετά πάνε στο πατρικό του σπίτι για διακοπές και τα χαλάνε όλα μέσα σε ένα μήνα και παίρνουν πολλά κιλά λίπος και τα παρατάνε όλα κλπ. Κλπ. Φαύλος κύκλος, κοίτα να τα διορθώσεις αυτά όσο μπορείς, και ναι, πρέπει να πατήσεις πόδι και να γίνεις αυστηρός με κάποιους ανθρώπους. Το άλλο κομμάτι είναι το τεχνικό κομμάτι που είναι το πιο εύκολο. Ότι δηλαδή κάποιος που ξέρεις είναι υπέρβαρος, είναι αγύμναστος, δεν μπορείς να του πεις «Α, έλα να κάνουμε μαζί γυμναστική και θα κάνεις ό,τι κάνω εγώ». Και εσύ κάνεις ένα και δύο χρόνια και τρία γυμναστική. Δεν γίνεται αυτό. Ο άλλος θα πελαγώσει, θα δει ότι είναι πολύ δύσκολο και ακόμα και αν τα καταφέρει την πρώτη φορά, θα πιαστεί τόσο πολύ στο σώμα του και δεν μπορεί να κουνηθεί μια εβδομάδα και θα πει ότι δεν είμαι εγώ για αυτά. Κλασικό πρόβλημα. Οπότε τι κάνεις, τον βάζεις σιγά σιγά μέσα. Ο πιο απλός τρόπος είναι έτσι χαλαρά με ένα full body πρόγραμμα δύο φορές εβδομάδα. Π.χ. κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Χαλαρά, του λες, ξέρω εγώ, θα κάνεις 50 καθισματάκια με το βάρος σώματος, του δείχνεις λίγο τη σωστεχνική, 30 push-ups από τα γόνατα, τα γυναικεία, και άμα έχεις και κρίκους, επειδή σίγουρα δεν θα μπορεί να κάνει μονόζυγο και δεν μπορεί να γυμνάσει την πλάτη του, το βάζεις να κάνει κοπηλατική στους κρίκους, το ring rows. 30 επαναλήψεις σύνολο. Αυτό. Οι περισσότεροι που είναι εντελώς αγύμναστοι ή είναι υπέρβαροι, άμα τους βάλεις να τα κάνουν αυτά, θα καούνε. Για δύο μέρες θα νιώθουν πιασμένοι. Μετά τις άλλες φορές θα τους εξηγήσεις τα σετ. Μετά τους εξηγήσεις, θα τους βάλεις και άλλη μια άσκηση. Κάνα δικέφαλο, κάνα ώμους, κάνα κοιλιακό. Σιγά σιγά όμως. Το ξεκινάς από κάτι να μην πελαγώσει, να μην φοβηθεί τη γυμναστική, να την αγαπήσει. Του βάζεις ένα εύκολο πρόγραμμα, ώστε να έχει αυτοεπίθεση, να πει το πέτυχα μια, δύο, τρεις φορές, έκανα ό,τι μου είπε. Και κάθε φορά μου βάζει και λίγο παραπάνω δυσκολία. Πιο πολλές επαναλήψεις, πιο πολλές ασκήσεις. Λίγο. Οπότε αποκτά αυτοεπίθεση και αρχίζει και το αγαπάει αυτό το πώς νιώθει μετά τη γυμναστική. Τώρα, ειδικά που είναι καραντίνα, πολλοί πάνε για περπάτημα. Άτομα που δεν κάνουν γενικά γυμναστική. Μπορείς να πεις μια φορά πάμε μαζί για περπάτημα. Και εκεί που είστε, ξέρω εγώ, και κάνετε μια στάση σε ένα πάρκο, του λες πάμε μαζί και κάνεις κι εσύ μαζί του και κάνεις 50 καθισματάκια. 10, 10, 10, 10, και βάζεις τα χέρια στο παγκάκι και να κάνετε 10 και 10 και 10, 3 σετ των 10 δηλαδή,
επικλινεί push-ups. Επειδή άμα το βάλεις να κάνει push-ups δεν θα μπορεί λογικά. Αυτό. Και πάτε μετά, συνεχίζει το περπάτημά σας. Τον βάζεις το τρυπάκι σιγά-σιγά. Αν έχεις ένα άθλημα που γουστάρεις εσύ, box, Brazilian Jiu-Jitsu πάλι, ποδόσφαιρο, ποδηλασία, οτιδήποτε, ή κάτι που δεν απαιτεί εξοπλισμό, τον παίρνεις μια φορά μαζί σου, του λες, έλα κάνεις μια προπόνηση μαζί μου, ένα 20 λεπτό θα κάνεις. Χαλάρα, ίσα-ίσα, του δίνεις καμιά κίνηση, του δίνεις 2-3 πραγματάκια, κομπλέ. Γενικά αυτό που θέλω να καταλήξετε όταν θέλετε να πείσετε κάποιον, είναι να μην τον πελαγώνετε, να μην τον φορτώνετε με πολλές πληροφορίες. Σιγά-σιγά. Το ίδιο και στη διατροφή, του λες να πίνει πιο πολύ νερό, του λες ότι η πιο σημαντική τροφή είναι η πρωτεΐνη, το πιο σημαντικό στοιχείο στη διατροφή σου είναι η πρωτεΐνη. Ποιες τροφές δίνει πρωτεΐνη, το κοτόπουλο, το κρέας, το ψάρι, το γάλα, το γιαούρτι, τα όσπρια λίγο. Και του λες το ρόγιο πιο πολύ από αυτά. Μετά του λες κόψε κάτι άλλο και βάλε κανένα μήλο μέσα, βάλε κανένα φρούτο, βάλε λίγο σαλάτα. Και αργότερα του εξηγείς, άμα σε ρωτήσει και άμα σου δείχνει ενδιαφέρον, του εξηγείς και για τις θερμίδες, τον υδατάθρακα και τα λιπαρά, την διαλυματική διατροφή και όλα αυτά. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, ώστε να το αγαπήσουν και να μην πελαγώσουν. Και ξαναλέω ότι άμα κάποιος δεν το θέλει πραγματικά και δεν το έχει μέσα του να θέλει να αλλάξει και να κάνει σώμα, να κάνει αθλητισμό και όλα αυτά, δεν πρόκειται όσο και να θες εσύ. Εκεί έχω καταλήξει. Αυτά, αν θες να αναλάβω στη διατροφή σου ή στη γυμναστική σου εξ ολοκλήρου, στείλε μου στο Facebook Tasos Zagos Fitness και στο Instagram Tasos Zagos. Καλές προπονήσεις, bye.